Να συνδεθούμε τώρα για να μιλήσουμε με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Είναι στη σύνδεσή μας στη Βουλή, από ό,τι βλέπω. Κυρία Μπακογιάννη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Τσαπερίδη. Είδαμε καλημέρα. Και το σχόλιο σας νωρίτερα, μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Ακούσαμε ότι μένετε στη θέση σας. Εσείς είστε υπέρ μιας κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας. Να εξηγήσω λιγάκι. Το αποτέλεσμα το σημερινό δεν είναι τυχαίο. Mm-hmm. Φτάσαμε εδώ ξεκινώντας μια μακριά πορεία από τα λεφτά υπάρχουν σε μια αναποτελεσματική κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία δυστυχώς σπατάλησε χρόνο και χρήμα και κυρίως σπατάλησε τις θυσίες του ελληνικού λαού. Φτάσαμε λοιπόν στα όρια της χρεοκοπίας, διότι εδώ είμαστε σήμερα. Είμαστε στα πρόθυρα εξόδου της Ελλάδος από το ευρώ και στα όρια μιας άτακτης χρεοκοπίας. Σήμερα λοιπόν, αντί να κλαίμε πάνω στο χυμένο γάλα, διότι ο ελληνικός λαός είναι βέβαιο ότι στις εκλογές θα επιμερίσει τις ευθύνες, πρέπει όμως πρώτα να σκεφτούμε τη χώρα και να βεβαιωθούμε ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας θα έχουν απέναντί τους μια αξιόπιστη Ελλάδα. Για να το κερδίσουμε αυτό, το οποίο χάσαμε όλο αυτόν τον καιρό, πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας με συγκεκριμένο χρονικό διάγραμμα, δηλαδή μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας που θα εφαρμόσει πολιτική, θα εφαρμόσει δηλαδή τις αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου και από εκεί και πέρα όταν θα αρχίσουν οι Έλληνες να ξαναέχουν τη βεβαιότητα ότι έχουν τα χρήματα, ότι εκταμιεύονται οι δόσεις, ότι υπάρχει σταθερότητα στη χώρα, να πάμε σε εκλογές και να επιλέξουν την επόμενη κυβέρνησή τους. Και εκεί, κυρία Τσαπανίδου, πλέον, διότι σήμερα δεν χωράνε, αν θέλετε, λαϊκισμοί που ακούσαμε όλο τον τελευταίο καιρό. Σήμερα όλοι ξέρουμε τι λένε οι Ευρωπαίοι. Σήμερα όλοι ξέρουμε πώς έχουν φτάσει στο αμήν. Σήμερα όλοι ξέρουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση μόνη της άνοιξε τη συζήτηση αν η Ελλάδα θα μείνει ή θα βγει από το ευρώ. Σήμερα λοιπόν όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας πρέπει να τοποθετηθούν. Πρέπει να τοποθετηθούν ξεκάθαρα. Όλοι ξέρουμε ότι περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης δεν υπάρχουν. Όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε μια συγκεκριμένη πολιτική. Είναι καιρός να λεχθεί η αλήθεια στον ελληνικό λαό από όλους και να πάρουμε τις ευθύνες μας. Με ποια πρόσωπα, κυρία Μπακογιάννη? Υπάρχουν πρόσωπα κοινής αποδοχής, κυρία Τσαμανίδου. Υπάρχουν πρόσωπα σε αυτή τη χώρα που χαίρουν γενικότερης εκτίμησης. Αλίμονο, δεν είμαστε μια χώρα η οποία διαθέτει μόνο άχρηστους ανθρώπους. Ο κύριος Καρατζαφέρης προχώρησε. Πρότεινε τον κύριο Σιμίτη. Δεν ξέρω αν ο κύριος Καρατζαφέρης πρότεινε τον κύριο Σιμίτη. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Θα πρέπει να γίνει ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, να μπορέσουν να συζητήσουν, να συμφωνήσουν και από εκεί και πέρα να στηριχθούν, να στηριχθεί αυτή η απόφαση. Δεν είναι δυνατόν. Ήταν καταστροφική η ιδέα του δημοψηφίσματος. Μας έφερε εδώ που μας έφερε. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδος απειλείται. Λοιπόν, ας πάρουμε όλες τις ευθύνες μας και ας πούμε ξεκάθαρα, θέλουμε να κρατήσουμε την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη, θα κάνουμε τα πάντα. Μάλιστα. Σε περίπτωση εκλογών, αν δεν υπάρξει μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, αν δεν υπάρξει δηλαδή μια συμφωνία από τα πολιτικά κόμματα σε αυτή την κατεύθυνση. Τότε αυτοί που δεν θα συμφωνήσουν θα έχουν πάρει την ευθύνη αυτό το 20ήμερο να χρεοκοπήσει η χώρα ατάκτως. Βλέπετε τόσο πιθανό κάτι τέτοιο, κυρία Μπακογιάννη? Ναι, κύριε Τσαπανίδη, τώρα τι να κοροϊδευόμαστε, να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Όποιος μιλάει με τους Ευρωπαίους, και επιτρέψτε μου να σας πω ότι όλη η χθεσινή νύχτα για μένα δεν ήταν μια νύχτα ύπνου. Μιλούσα σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι της νύχτας. Δεν ξέρει πάρα πολύ καλά πού βρισκόμαστε σήμερα. Έχουν ανάψει τα τέλεια σε ολόκληρη την Ευρώπη, στα κοινοβούλια τα ευρωπαϊκά. Έχουμε ξεφτυλιστεί σαν χώρα, κυρία Τσαπανίδου. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω την πατρίδα μου σε αυτή την κατάσταση. Ούτε να ακούω τα ειρωνικά σχόλια τα οποία γράφονται και λέγονται σήμερα για την Ελλάδα. Δεν μας αξίζει αυτό. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα, λοιπόν, που κανένας από εμάς δεν είναι ανεύθυνος για το που έφτασε η χώρα μέχρι εδώ, είναι καιρός να δείξει την ωριμότητα η οποία απαιτείται τώρα. Και μέσα από αυτές τις διεργασίες που γίνουν τα τελευταία χρόνια, από το μνημόνιο και μετά, κρατάω εκεί που αρχίσαμε όλοι να συνειδητοποιούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Πιστεύετε ότι η κατάσταση έχει εκτονωθεί στα μάτια, στη συνείδηση, στην αίσθηση του λαού, του κάθε ψηφοφόρου, του Έλληνα πολίτη, κυρία Μπακογιάννη? Διότι μιλάμε για ευθύνες που αναγνωρίζονται από όλους. Μιλάμε για προσπάθειες που γίνονται προς την κατεύθυνση της σωτηρίας, της εθνικής σωτηρίας, για την πατρίδα δηλαδή παλεύουν όλοι. Αλλά πρακτικά έχει γίνει κάτι? Έχετε εκτονώσει την οργή, την αγανάκτηση του κόσμου?
Μα κύριε Τσαβανίδη, πώς να εκτονωθεί η αγανάκτηση του κόσμου όταν επί δύο χρόνια τα μόνα νομοσχέδια τα οποία περνάνε είναι τα φορολογικά, οι επιβαρύνσεις, η μείωση του εισοδήματος και δεν υπάρχουν ίχνος νομοσχεδίων ή αποφάσεων διαρθρωτικών αλλαγών μείωσης του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εσείς τα λέτε κάθε μέρα από το Sky. Εγώ τα λέω κάθε μέρα. Όταν ο Έλληνας, όταν έχετε μια κυβέρνηση που προτιμάει να μοιράζει τον πόνο στο σύνολο του ελληνικού λαού, είτε αυτός είναι ασθενέστερος, είτε πιο εύρωστος οικονομικά, αντί να αρχίσει από τον εαυτό της, από το κράτος. Είναι δυνατόν την ώρα που σήμερα δεν ξέρουμε αν θα δώσουμε μισθούς και συντάξεις το Δεκέμβρη, τα μόνα χρήματα που εκταμιεύονται να είναι τα χρήματα που παίρνουν τα κόμματα. Δεν είμαστε άξιτοι στίχης μας. Η Δημοκρατική Συμμαχία δεν παίρνει λεπτά, για να είμαι ξεκάθαρη. Γιατί και ορθώς δεν παίρνει, γιατί εμείς είμαστε ένα καινούριο κόμμα. Μια και είσαστε ένα καινούριο κόμμα, ας κλείσουμε με αυτό. Πιστεύετε ότι αν φτάσουμε στις κάλπες, θα εξασφαλίσετε την είσοδό σας στη Βουλή? Ναι, το πιστεύω. Πιστεύω ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες πιστεύουν ότι η φωνή της Δημοκρατικής Συμμαχίας πρέπει να υπάρχει στην επόμενη Βουλή και να είναι και δυνατή. Διότι είναι μια φωνή υπευθυνότητας, νυφαλιότητας και που έχει συγκεκριμένο στόχο και όραμα. Εμείς δεν μασάμε τα λόγια μας. Εμείς λέμε ευθέως στον ελληνικό λαό. Πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Πιστεύουμε στην παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Πρέπει να δώσουμε μάχη γι' αυτό, διότι αυτή είναι η βάση από την οποία θα ξανασηκωθεί η Ελλάδα. Λοιπόν, δεν λαϊκίζουμε, δεν μιλάμε για επαναδιαπραγματεύσεις που ξέρουμε πως δεν θα υπάρξουν. Ξέρουμε ότι θα περάσουμε από μια δυσκολία, αλλά μετά αυτό που θα επαναδιαπραγματευτούμε θα είναι ακριβώς το πακέτο που πέρασε η Συμμαχία από τις Φιλελεύθερες Δυνάμεις, το πακέτο το στήριξης ενός Ταμείου Αναπτυξιακού για τη χώρα. Να είστε καλά, κύριε Πακογιάννη, σας ευχαριστώ.